Θέλω λίγο να πάμε και στο τουριστικό κομμάτι. Χθες παρουσιάσαμε και έτσι θα κλείσουμε το μέρος μας. Παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την κίνηση στο Ιωάννης Δασκαλογιάννης, στα Χανιά. Θέλω λίγο να τα θυμηθούμε για να δώσουμε μία συνέχεια. Έχουμε μία άνοδο της τάξης, τα παρουσιάσαμε χθες στην εκπομπή, της τάξης 104,2% τους πρώτους 9 μήνες του 2022, δηλαδή από το Γενάρη μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2022. Βλέπουμε χαρακτηριστικά νούμερα, 2.831.518 οι επιβάτες έναντι ενός 1.386.747 πέρυσι. Βλέπουμε και τις πτήσεις σε σχέση με πέρυσι και έχουμε άλλη μία κάρτα. Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, 500.066 επιβάτες, αυξημένος ο αριθμός βέβαια σε σχέση με πέρυσι και έχουμε και τις αγορές που στηρίζουν την αγορά των Χανίων μέσα από την πύλη εισόδου του αεροδρομίου. Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Γερμανία, Σουηδία και Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία και παρατηρούμε ότι και σκανδιναβικές αγορές στηρίζουν την αγορά των Χανίων, αλλά βέβαια και η Πολωνία. Χθες κάναμε μια συζήτηση με τον κύριο Κουρκουνάκη, τον αντιπρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων. Αναφερθήκαμε σε αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα, ωστόσο, λέμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον και αυτή την πολυπόθητη και πολυσυζητημένη επέκταση της τουριστικής σεζόν από τη στιγμή που υστερούμε σε υποδομές, από τη στιγμή που υστερούμε σε ένα σχεδιασμό, από τη στιγμή που έρχονται τουρίστες, αλλά με την πρώτη κακοκαιρία βλέπουμε κλείνουν δρόμοι και αντιμετωπίζουν βέβαια καθημερινά προβλήματα και πλημμυρίζουν ξενοδοχεία. Μία πολύ μεγάλη συζήτηση. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στα Χανιά? Ακριβώς, να δώσουμε κάποια δευτερόλεπτα στους συναδέλφους, καθώς έχει αξία λίγο να σταθούμε σε αυτά τα ποσοστά μέσα από έναν άνθρωπο, τον Χρήστο το Μιλωνάκη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την αγορά των Χανίων, αλλά γενικότερα και την κίνηση στο αεροδρόμιο το Ιωάννης Δασκαλογιάννης στα Χανιά. Λοιπόν, για να δώσουμε μία συνέχεια και να δούμε βέβαια ότι πτήσεις θα έχουμε στα Χανιά τουλάχιστον μέχρι και το τέλος και την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη. Λοιπόν. Ακριβώς, πάμε στον κύριο Μιλωνάκη. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Κύριε Μιλωνάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Την καλησπέρα μας, κύριε Μιλωνάκη. Ναι, δεν σας ακούω καλά. Ναι, θα το βρούμε, θα το διορθώσουμε εδώ με τη βοήθεια των συναδέλφων, με την ιδιότητα βέβαια του Προέδρου Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων Χανίων και έχει και την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων. Κύριε Μιλωνάκη, με ακούτε τώρα? Ναι, σας ακούω όχι πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Ακριβώς, μπορούμε. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για μια πολύ καλή χρονιά, για αυτή την πολύ καλή χρονιά στο μέτωπο του τουρισμού για τα Χανιά και για αυτά τα δεδομένα, για αυτά τα ποσοστά που παρουσιάσαμε πριν από λίγο και αφορούν το αεροδρόμιο, το Ιωάννης Δασκαλογιάννης, το οποίο φέτος σπάει κάθε ρεκόρ. Ναι, ομολογουμένως είναι μια πολύ καλή χρονιά. Νομίζω ότι είναι μια πολλή χρονιά για τα περισσότερα περιφερειακά αεροδρόμια, όχι όλα, συμπεριλαμβάνεται και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Όπως είπατε και εσείς, οι διεθνείς αφήξεις της 2021 περίπου θα είναι διπλάσιας, αλλά σε σχέση με τη χρονιά ρεκόρ που είναι για την Ελλάδα το 19, για τα Χανιά το 18, είναι περίπου γύρω στο 8% με 9-8%. Άρα είναι μια πολύ καλή χρονιά όσον αφορά τις διεθνείς αφήξεις για το αεροδρόμιο των Χανίων. Υπάρχει μια υστέρηση για τις εταιρικές, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα που αφορά όλα τα αεροδρόμια. Βλέπουμε ένα πολύ γερό μπάσιμο της σκανδιναβικής αγοράς στα Χανιά. Κάτι το οποίο βέβαια το συζητήσαμε λίγο πριν την έναρξη της περίοδου, της τρέχουσας, η οποία λύγει το επόμενο διάστημα, αλλά δεν ξέρω στο βαθμό που καταγράφηκε αν όντως το περιμέναμε. Κοιτάξτε να δείτε, τα Χανιά παραδοσιακά είναι μία από τις παραδοσιακές αγορές των Σκανδιναβών. Συνήθως το 50% των αφήξεων των Χανίων είναι από τη σκανδιναβική αγορά, συμπεριλαμβανομένη και τη Φιλανδία. Φέτος, η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα υπολείπονται σε σχέση με το 19, αλλά δεν πάβει να είναι εντυπωσιακά. Είναι το τίμο των 182.000 που έχουμε μέχρι τώρα αφήξεων εξωτερικού, είναι 450.000 στην Σκανδιναβία.
Βέβαια, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι ελαφρώς βομμένη κατά 50.000. Αυτό οφείλεται και σε πολλούς λόγους. Το εντυπωσιακό για τα Χανιά είναι ότι έχουμε τεράστια αύξηση των λεγόμενων ευκαιριών κόστος. Πέτος για πρώτη φορά καταλαμβάνουν περίπου το μισθό, το 50% των αφήξεων στο αεροδρόμιο Χανίων. Αυτό λέω κόστος, εννοούμε τις γνωστές, σειρά εμείς, τις ΔΕΤΗ, ΝΟΡΙΖΑΝ και τη ΒΙΤΕΡ. Αυτό επηρεάζει κάπως την αγοραστική δύναμη και δυνατότητα των επισκεπτών και κατ' επέκταση βέβαια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τζίρους και έσοδα. Ίσα-ίσα βοηθάει πάρα πολύ στην ισορροπία ανάπτυξη, γιατί αυτή είναι κατά κύριο λόγο μεμονωμένοι επισκέπτες, οι οποίες επιλέγουν τη βίλα, επιλέγουν το κατάλημα, επιλέγουν την ενδοχώρα ή τα νότια παράλια. Αλλά ταυτόχρονα το σημαντικό είναι ότι πλέον, επειδή οι tour operator έχουν αδυναμίες και δεν μπορούν να επενδύσουν σε πτήσεις, οι ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες παίρνουν και θέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες low cost, οπότε μειώνουν το ρίσκο, άρα συνολικά μάλιστα όλο το τουριστικό κομμάτι υποφελείται. Είναι σημείο των καιρών, το ίδιο συμβαίνει και στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Σωστά. Ένα 20 έως 30% των θέσεων που έχουν οι λεγόμενες αεροπορικές εταιρείες low cost καταλαμβάνεται από τους tour operator. Είναι ιδιαίτερα υποφελής για τον προορισμό, γιατί δίνει περισσότερες δυνατότητες και μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά και μάλιστα λιγότερο κόστος για του παραδοσιακού. Κύριε Μιλωνάκη, ναι, χρησιμοποιεί low cost εταιρείες. Μάλιστα, κύριε Μιλωνάκη, η σεζόν, τελευταία ερώτηση, πότε ολοκληρώνεται, πότε περιμένουμε τους τελευταίους τουρίστες στα Χανιά? Ή πότε αναχωρούν, το σωστό είναι πότε αναχωρούν τελευταίοι. Στα Χανιά η σκανδιναβική αγορά, ένα μεγάλο κομμάτι τελειώνει στις 22 του μήνα. Κάποιοι λίγοι τελειώνουν στις αρχές Νοεμβρίου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια όπως το Ηράκλειο να εξαρτώμαστε πάρα πολύ από την γερμανική αγορά. Ναι. Που συνήθως είναι πάρα πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή το Νοέμβριο, λόγω του ότι οι Γερμανοί αγαπούν, δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, αλλά έχουν ταυτόχρονα την περίοδο αυτή οι διακοπές. Σε σχέση με τον προηγούμενο Οκτώβριο, θα έλεγα ότι ο Οκτώβριος είναι πολύ υποτονικό. Δηλαδή, πέρυσι γιορτάσαμε τα Χανιά τον καλύτερο Οκτώβριο όσον αφορά τις αφήξεις όλων των εποχών. Μάλιστα. Φέτος θα είναι πολύ υποτονικός και αυτό είναι για δύο λόγους. Είτε για ό,τι αεροπορικές εταιρείες, λόγω έλλειψης κινήτρων, αποφασίσαν να μην δραστηριοποιηθούν πάρα πολύ τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Οι tour operator αποφασίσαν να ξαναγυρίσουν στις παλιές παραδοσιακές αγορές που είναι η ίδιος και θάλασσα, όπως είναι η Αίγυπτος και τα Κάρκαλα. Μάλιστα. Κύριε Μιλωνάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την τοποθέτησή σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν...